Παρέα εδώ στο πλατό έχει μεγαλώσει. Ωραία όμορφη είναι. Παρέα. Θες να μπούμε σε ρυθμούς καρναβαλιού. Και τέλα μπόγκο. Ορίστε, έτοιμη είσαι. Εννοείται αυτό. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Καλώς σας βρήκαμε. Θα παίξει το και τέλα μπόγκο στο... Εννοείται. Λοιπόν, να κάνουμε τις συστάσεις, τις πατροπαράδοτες συστάσεις, έτσι, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Μάριος Μαμούτης, παρουσιαστής του καρναβαλιού Σιτίας, η κυρία Βέρα Περάκη, αντιδήμαρχος πολιτισμού Σιτίας, ο κύριος Νίκος Τζαμπολάκης, πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Σιτίας. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. 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 Και καλώς ήρθατε. Εμείς ευχαριστούμε. Πόσα χρόνια είναι το καρναβάλι της Σιτίας? Είναι αρκετά χρόνια, αλλά ουσιαστικά από το 12 και μετά άρχισε να στείνεται βήμα-βήμα, έτσι περισσότερο. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια πάει πάρα πολύ καλά. Έχετε ήδη ξεκινήσει για τις ομάδες και αυτά, φαντάζομαι. Εννοείται. Και έχει πόλικες ομάδες. Έχει αρκετές ομάδες, έχει πολλές εκδηλώσεις και διαφορετικές εκδηλώσεις. Mm-hmm. Θέλετε να κάνουμε αναφορά, τι θέλετε να σας πούμε? Εσείς ό,τι θέλετε, εδώ βλέπουμε και εικόνες, πλάνα. Πείτε μας καταρχάς, το καρναβάλι, αυτές οι καρναβαλικές εκδηλώσεις που θα κάνετε απλώνται σε όλο το Δήμο Σιτίας ή μόνο στην πόλη? Ναι, πες Μαρία. Ναι, απλώνονται σε όλο το Δήμο Σιτίας. Είναι ένα πολύ δυνατό τριήμερο από τις 15, 16 και 17 η αποκορύφωση του τριημέρου που είναι η μεγάλη καρναβαλική παρέλαση. Και στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Σιτίας γίνονται και αντίστοιχες εκδηλώσεις, είτε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είτε το Σαββατοκύριακο της Μεγάλης Αποκριάς. Mm-hmm. Καρναβάλι στο Παλέκαστρο, mm-hmm. που είναι έξω από τη Σιτία, στο Μακρύ Γυαλό, εντάξει και ο Μακρύς Γυαλός, mm-hmm. που θα κάνουν καρναβάλι στις 10 του μήνα. Γενικά υπάρχει ένα πολύ ωραίο πλάνο, mm-hmm. Ούτως ώστε να υπάρχει δυνατότητα να επισκεφτεί ο κόσμος όλα τα μέρη του Δήμου Σιτίας. Παράλληλα. Προηγούμενα Σαββατοκύριακα, είτε νωρίτερα από το κεντρικό καρναβάλι που είναι το καρναβάλι της Σιτίας, ούτως ώστε να υπάρχει διαμερισμός. Mm-hmm. Το οποίο καρναβάλι της Σιτίας πότε είναι, κύριε Πρόεδρε? Είναι στις 17 του μήνα. Mm-hmm. Έχουμε αρκετές εκπλήξεις που ο επισκέπτης νομίζω ότι αξίζει να έρθει να τις δει. Το λέω όχι τίποτα άλλο, για να προλάβουν να κλείσουν και τα ξενοδοχεία τους, τα διήμερά τους, τα τριήμερά τους. Και την επομένη ίσως και κούλουμα δηλαδή. Γιορτάζουμε την επόμενη τα κούλουμα και στην πόλη της Σιτίας, πάνω από το λιμάνι στο Άλσος Χλουβεράκι. Θα έχουμε μουσική, παραδοσιακά εδέσματα, κατασκευή παραδοσιακού χαρταετού από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Ωραία, πινελιά. Πολύ τεχνίτσο. Και βέβαια σε πολλά χωριά, ώστε να μπορέσουν οι επισκέπτες, γυρνώντας πίσω, να μπορούν να σταματήσουν, παραδείγματος χάρη, Χαμέζι. Στις διαδρομές στα χωριά, δηλαδή Λάστρο και... Ναι, βέβαια. Χαμέζι, Τουρλωτή, Λάστρο και Καρύδι, βέβαια. Πολύ όμορφο. Που είναι από την άλλη πλευρά, αλλά και πάλι μπορείς να επιλέξεις τον άλλο δρόμο να κατέβεις. Λοιπόν, είχαμε και κυνήγι κρυμμένου θησαυρού. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι το καρναβάλι Σιτία δεν κρατάει τρεις μέρες μόνο, κρατάει 25 μέρες. Σωστά. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν από πάρα πολύ νωρίς με το κυνήγι των παιδιών. Mm. Το κυνήγι έγινε αυτή την Κυριακή. Mm. Το κυνήγι των μεγάλων που θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται. Το πάρτι των θησαυροκυνηγών και των παιδιών. Mm. Έχουμε αυτή την Τσικνοπέμπτη τσικνίσματα. Πάρα πολλά, με συναυλία στο Δημοτικό Κήπο της Σιτίας και συναυλία με τις 48 ώρες. Α. Και να σας πω λίγο τις αγαπημένες μας εκδηλώσεις πολύ. Πείτε για την Λευκή Νύχτα, πιστεύω. Για την έναρξη, να πω, όπως το θέσαμε, των καρναβαλικών εκδηλώσεων, που ήταν το μεγάλο πάρτι του κυνηγιού του κρυμμένου θησαυρού. Το μικρό ξεκίνησε πρώτα. Ναι, με συγχωρείς. Ναι, ήταν καλεσμένος ο Λάκης Γαβαλάς. Mm. Είχε μια πολύ ωραία βραδιά. Είμαι ενημερωμένη, βλέπω. Τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Βέβαια, είχαμε και αυτό. Αυτό ήταν ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία προσθήκη φέτος, που κάθε χρόνο γίνεται πάρτι των ομάδων, αλλά φέτος θεωρώ ότι το πήγαν τα κατσουλοχαέρολα. Πολύ, ναι. Το πήγαν σε άλλο level. Ένα level παραπάνω. Ναι. Σίγουρα ο επόμενος που θα διοργανώσει θα έχει πολύ άγχος, γιατί η φετινή διοργάνωση είναι απίστευτη προς το παρόν και το πάρτι ήταν τόσο δυνατό που οι επόμενοι που θα διοργανώσουν του χρόνου έχει βγει ο πύχης πολύ ψηλά πλέον. Οι διοργανωτές είναι κάθε φορά ο νικητής του. Ναι. Είναι ευχή και κατάρα λίγο. Ναι. Με ένα θα μου πείτε.
Άρχισε το κυνηγό. Υπάρχει στο κυνήγι εδώ, στο Ηράκλειο βεβαίω. Και στον πρώτο τελευταίο γρίφο αφήσαμε τα μολύβια κάτω, μην γίνει καμιά στραβή και κερδίσουμε. Ωραία. Έχουμε και τη λευκή νύχτα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την 11 χρονιές συνεχόμενες λευκή αποκριάτικη νύχτα. Δεν σταμάτησε ούτε στον καιρό της πανδημίας, παιδιά, η αποκριάτικη νύχτα, να το λέμε κι αυτό. Όπου γίνεται πάντα ένας χαμός. Εκτόσεις ψήνουν τα μαγαζιά απ' έξω, διάφορα events. Πολύ αγαπημένο, δηλαδή αξίζει τον κόπο να έρθετε. Βρίσκεται τα πάντα σε πολύ χαμηλές τιμές. Την επόμενη μέρα έχουμε τη μουσική της φωτιάς, που είναι και αυτό ένα πολύ αγαπημένο δρόμενο. Ουσιαστικά είναι μια ιστορική, μια βόλτα σε όλη την ιστορία της Κρήτης. Με ρούχα εποχής και ξεκινάμε... Όπα, από... αυτό μου άρεσε, με ρούχα εποχής. Με ρούχα εποχής. Μου κλίκανε τώρα. Λοιπόν, αυτό τι είναι. Η μουσική της φωτιάς είναι αυτό, η μουσική με όμικρον γιώτα και με ήτα. Πάρα πολύ κρουστή. Έχουμε την τιμή και τη χαρά φέτο να έχουμε μαζί μας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τον κύριο Παπατζανή, όπου διδάσκει στη Σιτία και θα έχουμε όλα τα παιδιά μαζί μας και τους μουσικούς του. Παίρνουμε τον πυρσό μας, δινόμαστε με ρούχα εποχής και περνάμε από διάφορες εποχές, από όλη την ιστορία της Κρήτης. Περνάμε από τη γέννηση του Δία με τους Κουρίτες, από το Βυζάντιο, από τους Φράγκους, από τους πειρατές, για να καταλήξουμε στην Ενετοκρατία, όπου γίνεται ένα μεγάλο γλέντι κριτικών και ενετών μιας αποκριάς, που ξαφνικά εμφανίζεται τον Μπαρμπαρόσα και καταστρέφει τα πάντα. Όλο αυτό ξεκινάει από το φρούριό μας στην Καζάρμα και καταλήγει στη... Πότε είναι αυτό, κυρία Περάκη? Αυτό είναι στις 16, το Σάββατο. Σάββατο. 16 του μήνα, ακριβώς μετά... Ξέρετε, θα σας λέγαμε τώρα έτσι, αν ήταν καθημερινή, θα σας δεσμεύαμε. Να βγείτε στον αέρα. Να βγείτε να βγάλουμε μια ζωντανή αδοχή. Αλλά είναι Σάββατο. Φανταστείτε ότι και με καραβάκια και με διάφορα μέσα στη θάλασσα και έξω ανάβουν καζάνια, ανάβουν καζάνια με ρακόμελα. Έχει τα πάντα. Είναι, οι χορευτές μας θα χορέψουν ένα χορό εποχής στο Σαλταρέλο, που ήδη κάνουν μαθήματα για να το χορέψουν. Οι ενετοί χορεύουν. Σαλταρέλο, έτσι ονομαζόταν ο χορός τότε της εποχής. Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία βραδιά αυτή. Και μετά, ακριβώς από τη μουσική της φωτιάς, θα έχουμε μία μικρή συναυλία. Θα έχουμε γκάιντες, λαούτα, όλα αυτά θα είναι μαζί στην πορεία με τις φωτιές. Και αμέσως μετά street party, καταπληκτικό street party. Θεσμός. Θεσμός στο street party τα τελευταία χρόνια. Όλα τα μαγαζιά στον κεντρικό δρόμο παραλιακό της Σιτίας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, συμπράττουν ρακάδικα, καφετέριες, μπαρ, όλοι με κοινούς DJ. Απίστευτα παιδιά από τη Σιτία, απίστευτα στους DJ και παίζουν όλη την ίδια μουσική. Okay, γιατί αυτό ένα... είναι ένα θέμα, ξέρετε. Ναι, εντάξει, μην το φανταστείτε. Φαντάζεσαι να ήταν έτσι όλοι ο καθένας στο δικό του, όχι. Είναι πολύ οργανωμένο, υπάρχει ένα stage κοινό με DJ εναλλασσόμενους. Θα έχει ουσιαστικά πας όπου θέλεις, όποιο μαγαζί σου αρέσει, κάθεσαι, τρως, πίνεις και απολαμβάνεις ένα απίστευτο βράδυ. Το οποίο κρατάει μέχρι να είμαστε καλά. Μέχρι όρεξη να έχουμε. Αυτό πήγα να πω. Μέχρι να είμαστε καλά. Λοιπόν, πρόεδρε, βλέπουμε ότι έχει γίνει μια αγκαλιά η Σιτία για το καρναβάλι. Όλοι μαζί, συνεργασία απόλυτη και αυτοδιοίκηση και κοινωνία και επιχειρηματίες όλοι μαζί. Έτσι, έτσι είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Γενικά η Σιτία όποτε είναι να συμπράξει, συμπράττει. Γενικά το έχουμε σαν πόλη. Όποτε είναι να βγει κάτι καλό, βοηθάμε. Έχει πολύ εθελοντισμό. Πολύ εθελοντισμό η Σιτία. Πολύ εθελοντισμό και βοηθάμε. Και δόξα τω Θεώ, φέτος θα φανταστείτε ότι φτιάχνουμε μόνοι μας και τα στολίδια της πόλης. Ζωγραφίζουμε μάσκες, θα στολίσουμε την πόλη με πράγματα που έχουμε φτιάξει μόνοι μας. Για εθελοντικές ομάδες, ναι, δηλαδή. Εθελοντές γενικότερα. Αλλά και στη μουσική της φωτιάς και στα άλλα μέρος παίρνουν εθελοντικές ομάδες. Ομάδες χορού, ομάδες. Πάρα πολύ. Στην Τσικνοπέμπτη μεγάλο, πολύ σημαντικό ρόλο θα δώσουν οι ομάδες του Κρυμμένου Θησαυρού, όπου είναι ουσιαστικά τρεις μέρες, τέσσερις πριν το παιχνίδι, όπου θα δοθεί και ένας γρίφος βοήθειας
για το παιχνίδι. Οπότε θα μαζευτούν, μιλάμε για 400-500 άτομα μόνο οι ομάδες. Μιλάμε για πολύ κόσμο, πολύ πληθυσμό, πολύ λαό. Ωραία. Για πείτε τώρα, αυτό έχει κινήσει ήδη διαδικασίες, δηλαδή έχουμε αρχίσει να έχουμε κρατήσεις. Ναι, τα πάντα. Δεν νομίζω ότι βρίσκεις εύκολα πλέον δωμάτιο στη Σιτία. Τέλειο. Δύο πτήσεις που είχαμε για Παρασκευή είναι πλέον, δεν υπάρχουν εισιτήρια. Νομίζω ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Να πούμε κάτι που μας έκανε φοβερή εντύπωση φέτος. Φέτος έχουμε και μία ομάδα που θα πάρει μέρος από τα Χανιά. Και μάλιστα γίναν χορηγοί μας κιόλας. Δηλαδή θέλησαν να βοηθήσουν το καρναβάλι. Τι λέτε. Και μια και είπαμε για καρναβάλι, θες να πούμε για το καρναβάλι. Να πούμε και για το καρναβάλι, αφού δεν μας δέχεται. Θα το πούμε μόνοι. Θα πάρει μπάλα μόνοι. Ναι, για πείτε. Για πείτε. Το καρναβάλι δεν λέει. Όχι, δεν ξέρω γιατί μου είναι σαν εκπομπή και δεν το έχω καταλάβει εγώ. Η Βέρα εννοούσε το καρναβάλι σαν παρέλαση. Α, την καρναβάλι την παρέλαση. Πάμε και σε αυτό. Όπου οι ομάδες δουλεύουν πύρετο δός για άλλη μια χρονιά να φτιάξουν τα άρματά τους. Φέτος έχουμε και τρία έπαθλα, τα οποία θα είναι και χρηματικά. Το ένα είναι για την πολυπληθέστερη ομάδα. Ναι. Το δεύτερο είναι για την... Για την πιο εμφάνταστη. Ναι, την πιο εμφάνταστη. Και το άλλο για την πιο χαρούμενη ομάδα. Μπράβο. Τρία έπαθλα, οπότε έχεις ένα ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο και να μαζέψεις την παρέα σου... να κάνετε ένα μεγάλο άρμα, να έχετε, γιατί είναι 500 ευρώ το έπαθλο. Το κάθε έπαθλο. Το κάθε έπαθλο. Η φετινή βασίλισσα του Καρναβαλιού θα είναι μια πολύ αγαπημένη μου φίλη εδώ η Ηρακλειώτισσα, η Κατερίνα η Πασαλάρη, η οποία είναι Miss Κρήτη, Miss Ελλάς και αναπληρωματική Miss Europe. Πολύ καλό παιδί. Ταιριάζει απίστευτα με το κόνσεπτ, το οποίο είναι θαλασσινό φέτος. Γιατί έχουμε τη μασκότ μας το χταπόδι. Ναι. Τον κύριο Χταπόδη. Τον κύριο Χταπόδη. Ναι. Τον Πολύδωρο. Τον Πολύδωρο. Μπράβο, τον Πολύδωρο. Αυτό έψαχνα. Αυτό έψαχνα. Ορίστε. Μου λέει τον κύριο Χταπόδη και λέω όχι, κάτι ακόμα είναι. Πολύ κόσμο και εννοείται μετά έχουμε μία συναυλία με τον Κουφό. Τον Κωνσταντίνο Κουφό. Ναι. Μετά ακριβώς από την καρναβαλική παρέλαση στην κεντρική πλατεία. Τι ώρα ξεκινάει το καρναβάλι, η παρέλαση. Τέσσερις. Και προβλέπετε πόση ώρα περίπου. Περίπου ένα διωράκι. Okay. Ναι. Κάνει, αλλά παράλληλα θα έχει και τη συναυλία μετά αμέσω στην παρέλαση. Ναι. Θα έχει και παιδικό street party. Ναι. Και μεγάλων street party. Τέσσερις η ώρα είπαμε στο κεντρικό, στην Ανδρέα Παπανδρέου γίνεται η. Η οδός που πλημμύρισε με την πλημμύρα. Γίνεται η παρέλαση. Ακριβώς από δίπλα στην Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι η οδός. Γίνεται το παιδικό street party. Και στην Ελευθερίου Βενιζέλου πάλι μετά άλλο ένα μεγάλο street party. Αυτή τη φορά πάλι με DJs. Με τρία stage με χορευτές και χορεύτριες για τον κόσμο. Το καλό είναι ότι θα γίνει και το street party για τα παιδιά όπου... Ένας ο οποίος γονιός δεν ξέρει τι να τα κάνει, τα παιδιά του, μέσα στο πλήθος. Αυτό ξεκίνησε πέρυσι ουσιαστικά, γιατί ήταν ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το ότι θα κάνουν οι γονείς τα παιδιά τους. Μικρές ηλικίες, αλκοόλ, τσιγάρο, όλο αυτό, δηλαδή δεν βοηθούσε. Οπότε βρέθηκε η πρωτοβουλία πέρυσι να γίνεται και το παιδικό street party και φέτος συνεχίζεται, γιατί είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Τέλεια. Αυτό που θέλουμε να σας πούμε είναι ότι αν έρθετε στη Σιτία θα τα βρείτε όλα. Ακριβώς. Είναι μια πόλη που έχει και μπορείς να περάσεις και ήσυχα, μπορείς να περάσεις και έντονα, μπορείς να συναντήσεις και την παράδοση, μπορείς να συναντήσεις και το καινούριο. Οπότε θα έλεγα να δοκιμάσετε να μας έρθετε. Ναι. Όσο προλαβαίνετε από κρατήσεις. Αλλιώς προγραμματιστείτε και του χρόνου. Και έτσι. Ή τέλος πάντων το καλοκαίρι είναι κοντά. Βέβαια. Και έχουμε πολύ ωραίες εκδηλώσεις προγραμματισμένες και για το καλοκαίρι, να ξέρετε. Να πούμε μια. Λοιπόν, επειδή ο πολιτισμός τον αγαπάμε και είστε και αντιδήμαρχος πολιτισμού, να πούμε έτσι, να δώσουμε και ένα στίγμα μόνο. Ναι, εγώ θα σας πω ότι. Ας πούμε για το μήνα Ιούλιο. Θα είναι ο μήνας των φεστιβάλ μας. Θα έχουμε τέσσερα πολύ μεγάλα φεστιβάλ. Τον Ιούνιο είπατε. Τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο. Ξεκινάνε από τέλος Ιουνίου και τελειώνουν τέλος Ιουλίου πάρα πολλά φεστιβάλ. Εξαιρετικά, διαφορετικά το καθένα
από το άλλο. Νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία να μας επισκεφτεί. Έχουμε μεσογειακό φεστιβάλ που πλέον έχει γίνει θεσμό στην πόλη μας. Πολλά. Το Χαμέζι από πέρυσι στο χωριό μας έκανε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ, το οποίο φέτος θα διαρκήσει μία ολόκληρη εβδομάδα. Mm. Με σεμινάρια, με μουσικές παραδοσιακές. Εκμάθηση. Φοβερά. Όχι μόνο μουσικές, μέχρι και εκμάθηση αργαλείου κάνανε πέρυσι τα παιδιά. Δηλαδή, πολύ παράδοση. Mm-hmm. Πολύ παράδοση. Το φεστιβάλ των Ρίζες, το Δίκτυνα. Έχουμε το παιδικό μας φεστιβάλ που θα γίνει πάλι φέτος. Βέβαια, έχουμε πάρα πολλά πράγματα μέσα από τέλος Ιουνίου μέχρι τέλος Ιουλίου. Και βέβαια μετά παραστάσεις, συναυλίες, τα πάντα όλα. Εντάξει, τώρα μας συντριγκάτε βέβαια. Θα τα ξαναπούμε αυτά όταν πλησιάζουμε στο καλοκαίρι. Δεν το συζητάμε. Μόλις είναι ευξαρισμένες οι ημερομηνίες, θα τα ξαναπούμε. Να σας πούμε και εμείς ποιες ημερομηνίες θα είμαστε κάτω. Απλά η Σιτία από μόνη της, με τον κόσμο που έχει, και ίσως φταίει και το απομακρυσμένο της περιοχής που έχει κάνει τον κόσμο και ασχολείται τόσο πολύ, μπορεί από μόνη της να φτιάξει ένα ολόκληρο πολιτιστικό καλοκαίρι. Μεγάλη αλήθεια. Έχει όμως και πολιτισμό. Η αλήθεια είναι ότι προσεγγίζεις δύσκολα τη Σιτία λόγω του δρόμου. Είναι κουραστικό, το καταλαβαίνουμε, το κάνουμε και εμείς στην καθημερινότητά μας. Αλλά εάν κάποιος επισκέπτης αποφασίσει να αφιερώσει ένα Σαββατοκύριακο, μία μέρα όσο, θα περάσει, θα δει μία φιλοξενία απίστευτη. Οι Σιτιακοί είναι πολύ ανοιχτοί άνθρωποι, θα σε βάλουν στο σπίτι τους, δεν έχουν πρόβλημα. Θα σε κεράσουν, θα σε ποτίσουν, θα σε ταΐσουν. Είναι μια αγκαλιά. Κατεβαίνεις να πιεις μια ρακή και βγαίνεις έξω. Έξω από τη σάλα να καπνίσεις, ας πούμε, στο πεζοδρόμιο και έχει 2-3 τραπεζάκια και βλέπεις 15-20 άτομα, μπορεί να είναι και άγνωστοι, οι οποίοι συζητάνε μεταξύ τους. Βέβαια, είναι μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά, είναι μια αγκαλιά. Πραγματικά είναι μια αγκαλιά. Λοιπόν. Αξίζει. Εμείς... Κάπαμε όλα. Κάπαμε όλα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να περάσετε πανέμορφα. Σας περιμένουμε. Σας περιμένουμε. Όλους σας περιμένουμε. Ναι, έτσι. Το καλύτερό μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θέλετε να πάμε διαφημίσεις τώρα. Ναι, είναι η ώρα. Συγγνώμη, να μην πω ότι είχαμε κι εμείς εδώ το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού την Κυριακή. Χτες. Περίμενε, στο επόμενο μέρος. Και ποιος νίκησε. Τα περατζούνια. Θα σας τα πω μισό. Στο επόμενο μέρος. Πάμε στη διαφημίση.